Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Είναι το βραδινό δελτίο ειδήσεων από το Top Channel. Μειωμένα είναι σήμερα τα κρούσματα σε σχέση με χθες σε ολόκληρη τη χώρα, ενώ αρκετοί για μία ακόμη φορά δυστυχώς είναι νεκροί. Μείωση έχουμε στους διασωληνωμένους, ενώ μειωμένα σε γενικές γραμμές φαίνονται τα κρούσματα και στη Δυτική Μακεδονία. Να ξεκινήσουμε το δελτίο μας λέγοντας ένα απόσπασμα από τόσα ενδιαφέροντα ανέφερε χθες ο καθηγητής ο κ. Γκίκας Μαγιορκίνης. Στην Ελλάδα, με βάση τα στοιχεία που δημοσιεύει ο ΕΟΔΗ, την τελευταία εβδομάδα ο συνολικός αριθμός των διαγνώσεων στην επικράτεια έδειξε μικρή μείωση της τάξης του 8%. Ο αριθμός των θανάτων έδειξε επίσης μικρή βελτίωση της τάξης του 8%. Η πίεση του συστήματος υγείας παραμένει υψηλή, με μικρή μείωση στις αγωγές και αποσυμπίωση στους σκληρούς δείκτες. Συγκεκριμένο ο αριθμός των ατόμων σε παρακολούθηση στις ΜΕΘ έδειξε υποχώρηση περίπου 5%. Ο αριθμός των νέων εισαγωγών με COVID-19 μειώθηκε, ενώ μικρή μείωση παρατηρήθηκε και στα εξιτήρια, με το ισοζύγιο τελικά να οδηγεί σε μείωση ασθενών στις απλές κλίνες. Όσον αφορά την παρέμβαση δημόσιας υγείας με αντιγονικά self-test, μέχρι σήμερα έχουν διατεθεί 108 εκατομμύρια συσκευές σε 7,8 εκατομμύρια πολίτες. 81 εκατομμύρια είναι οι δηλώσεις που έχουν περάσει στην ηλεκτρονική πλατφόρμα. 494.000 έχουν επιβεβαιωθεί από επαγγελματία υγείας. Συνολικά λοιπόν το κύμα της Όμικρον σε παγκόσμια κλίμακα φαίνεται ότι μπαίνει πλέον σε τροχιά συρρήκνωσης, καθότι βλέπουμε τους δείκτες της διασποράς να βελτιώνονται. Από κοντά φαίνεται ότι ακολουθεί και η Ευρώπη, με εξαίρεση όμως της Ρωσίας, που είναι πολύ σημαντικό να το δούμε αυτό, διότι έχει πολύ μεγάλο πληθυσμό, που φαίνεται ωστόσο να βαίνει κοντά στην κορύφαση του κύματος της Όμικρον και αυτή. Στην Ελλάδα βρισκόμαστε ακόμα σε ένα υψηλό πλατό, με εκτεταμένη διασπορά και ίσως κάποιες τάσεις πτώσης της διασποράς. Συνεπώς, τα μέχρι τώρα δεδομένα στην Ελλάδα συνηγορούν υπέρ μιας ταχείας αποκλιμάκωσης που ολοκληρώθηκε εντός του Ιανουαρίου και μιας δεύτερης φάσης, η οποία μάλλον πρόκειται για μια βραδία συρρήκνωση σε ένα πλατό που είναι εξαιρετικά ωστόσο δύσκολο να δούμε πότε θα ολοκληρωθεί. Μέχρι στιγμής το πλατό αυτό που βλέπουμε, με τη διασπορά που βλέπουμε σε ένα υψηλό σημείο, σχετίζεται με αποσυμπίωση στους σκληρούς δείκτες και το βασικό σενάριο που έχουμε αυτή τη στιγμή εκτιμάει ότι θα συνεχιστεί η αποσυμπίεση των σκληρών δείκτων τις επόμενες εβδομάδες. Η αισιόδοξη εκτίμηση υποστηρίζει μια σταδιακή επιτάχυνση στην αποσυμπίεση των σκληρών δείκτων ως συνέπεια της ανοσίας που έχει επιτευχθεί μέσω εμβολιασμού που ολοκληρώθηκε εντός των τελευταίων 2 μηνών και ακόμα δεν έχουμε δει αυτό το τείχος, το κομμάτι του τείχους, να έχει αποτέλεσμα. Δήλωση 10 δευτερόλεπτα. Καλησπέρα σας, Δήμαρχε. Καλησπέρα. Δεν είναι άσχημη η Παρασκευή σε επίπεδο Δυτικής Μακεδονίας. Ναι, είναι μια καλή μέρα, θα την έλεγα σχετικά. Εντάξει, κοίταξε, ουσιαστικά τα κρούσματα στην Κοζάνη είναι στα ίδια επίπεδα με χτες, 4 λιγότερα, 176 είναι σήμερα. Η Καστοριά έχει μια καλή πτώση γιατί το χθεσινό είναι υψηλό, ναι, 63 έχει πάει. 30 και κάτω. Ναι, 37 η Φλόρινα και 22 η Περιφερειακή Ενότητα των Γρεβενών. Εγώ αυτό που κρατώ από τη σημερινή μέρα στο Πανελλήνιο, στους Πανελλήνιους δείκτες, είναι η θετικότητα, η οποία έχει πέσει στο 4,48% Παναγιώτη, με 394.000 δείγματα. Είναι τεστ. Είναι πάρα πολύ καλός ο αριθμός, έτσι, και έχουμε και μείον 4 συνανθρώπους μας στις ΜΕΘ. Είμαστε στους 512 διασωληνωμένους. Πάμε ολταγώς για 4%. Ακριβώς. Κύριε Παπαβαγγέλου, χθες. Και όσο πέφτει αυτός ο αριθμός, νομίζω ότι μπορούμε να σκεφτόμαστε την επιστροφή στην κανονικότητα. Είναι μια φράση κλισέ, αλλά πώς το πούμε. Πάντως η κρίση είναι 100 κάθε μέρα. Αυτό το έχουμε πει πολύ καιρό τώρα. Δυστυχώς η χώρα μας έχει ανέβει στην τρίτη θέση εδώ και μία-δύο εβδομάδες. Πόσο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, 1 εκατομμύριο κατοίκους στους θανάτους. Είναι πολύ κακός ο αριθμός και νομίζω ότι η λογική εξήγηση δεν έχει δοθεί ακόμα. Δεν ξέρω, έχεις ακούσει κάτι το οποίο να εξηγεί αυτή την κατάσταση, γιατί στη χώρα μας τόσο νεκροί κάθε μέρα. Τίποτα. Αυτό λέω. Οι ερμηνείες δίνονται, αλλά. Ναι, επιστημονική προσέγγιση, αυτό λέω. Και κάτι που να είναι. Okay. Σχολεία. Είχαμε λίγα παραπάνω. Σχολεία, 25 παραπάνω κρούσματα στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση σε μαθητές και 4 εκπαιδευτικούς, 67 σε μαθητές και 2 εκπαιδευτικούς στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Αυτή είναι και η κατάσταση σημερινή στην Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης για τις σχολικές μονάδες. Ναι, νομίζω ειδικά στη δευτεροβάθμια είναι λίγο τσιμπημένα τα νούμερα. Θα έχουμε ζήσει βεβαίως καθημερινά δημοσιεύματα για το τι θα γίνει τις απόκρισεις, με την επιτροπή να φαίνεται ότι την ερχόμενη Τετάρτη θα συζητήσει το θέμα. Καρναβάλια το λένε σε όλη την Ελλάδα, απόκριση θα το πούμε εμείς.
Λογικό. Υπάρχουν δημοσιεύματα όπως αυτό του καλού συναδέλφου έγκυρου στα θέματα υγείας του Βασίλη του Βενιζέλου στα παραπολιτικά χθες, ότι άτυπα αυτό που λέγαμε χθες, η Επιτροπή μπορεί να δώσει το πράσινο φως για να κλείνουν κάποιες εκδηλώσεις με self-test, με σύσταση για self-test σε γειτονιές πόλεων. Yeah. Όπως λες, ο συνάδελφος ο Βασίλης Βενιζέλος έχει πάντα καλό ρεπορτάζ σε αυτό το επίπεδο και το έχουμε διαπιστώσει εμείς και στα πλαίσια εννοώ και της πανδημίας, θυμάσαι τότε με τα lockdown, με αυτά που γινόταν. Κοίταξε, εδώ φαίνεται ότι θα υπάρξει μία, πώς να το πω, όχι σύσταση, σύσταση πες το, στους Δήμους να μην κάνουν εκδηλώσεις. Μπορεί και απόφαση αυτό. Ναι, νομίζω εγώ το θα το δω από απόφαση. Γιατί άμα είναι σύσταση τώρα είναι παραθυράκι και μετά θα τρέχουμε να δούμε ποιος ευθύνεται. Έχουμε ανακοινώσει, θα τα πούμε κιόλας. Ναι. Πάτρα Ξάνθη και Κοζάνη. Και μια παράκληση να το πω, επίκληση να το πω σε ανθρώπους, παραδείγματος χάρη στους φανούς, τους ανθρώπους των γειτονιών, γιατί ξέρουν και αυτές τις περιπτώσεις και αναλύεται αυτό στο ρεπορτάζ του Βασίλη Βενιζέλου στα παραπολιτικά. Ότι άμα συμμετέχετε σε μια εκδήλωση την οποία την κάνετε εσείς έξω, υπαίθρια, πηγαίνετε με self-test καλύτερα. Με self-test, δηλαδή που μπορεί να μαζευτούν χίλιοι άνθρωποι στο πηγάδι του Κεραμαριού στη Σαλόνια. Ορίστε τώρα. Τυχαία η αναφορά. Τι τυχαία, λες μεγάλους φανούς, οι οποίοι πιθανόν θα θέλουν να ανάψουν. Το πες εσύ, είπα τυχαία εγώ. Εντάξει, τώρα το έτσι, να τα λέμε όλα. Να ανάψουν νόμιμα, ναι. Χωρίς κανένα ζήτημα και με τη σύσταση όσοι πάτε ρε παιδιά, καλό θα είναι να κάνετε ένα self-test. Εντάξει, τώρα εδώ, συγγνώμη που το λέω, αλλά νομίζω ότι αν πάμε σε αυτή τη λογική, η κυβέρνηση μάλλον βγάζει λίγο την ουρά της απ' έξω για να μην πει ότι παίρνουμε μια απόφαση ακύρωση των καρναβαλιών και έχουμε, ξέρεις, αντιδράσεις. Αλλά μετά. Να αφήσουμε κάτι λίγο, γιατί η οικονομική ζημιά είναι μεγάλη. Ναι, ακριβώς. 30 εκατομμύρια λέει κάθε χρόνο. Ναι, η Πάτρα έχει ακυρώσει το καρναβάλι της τελεία. Η Ξάνθη μου είπανε σήμερα, δεν το έχω δει, ότι έχει διοργανώσει τρεις μεγάλες συναυλίες. Τρεις συναυλίες. Μία με τον Πλούταρχο, δεν θυμάμαι τις άλλες δύο. Αυτές προφανώς τι είναι τώρα, είναι την αιγίδα του. Σε γήπεδα. Του Δήμου. Ναι, του Δήμου. Με self-test. Ωραία, άμα μεθαύριο βγει απόφαση. Συναυλία, ναι, εσύ. Α, είναι, λες ότι είναι συναυλία. Ναι, είναι μέσα σε γήπεδο, σου πει. Ναι. Ελεγχόμενος κόσμος κλπ. Τώρα θα πει κάποιος για ποιο λόγο ο Δήμος Κοζάνης δεν κάνει μια συναυλία. Όχι, άλλο θα σου πω. Στο ΔΑΚ. Όχι, να πω κάτι άλλο. Στο γήπεδο, δηλαδή στη συναυλία, ναι. Επιτρέπεται να μπει πόσος κόσμος και στο γήπεδο την Κυριακή στα Γεννητσά που παίζει Κοζάνη π.χ. Ναι. Ή η ΑΕΠ που παίζει εδώ, ναι. Απαγορεύεται να μπει, ναι. Πάνω το 10%. Τι είναι αυτό. Ναι, ναι, το πες. Ναι, τι είναι αυτό τώρα. Ναι. Τέλος πάντων. Ωραία. Και έτσι είναι, αυτό που είπες. Ακριβώς. Και στο Ολυμπιακό ΑΕΚ την Κυριακή θα μπουν μέχρι 1000 άτομα, ναι, ή στο ΑΕΚ Πάκο. 1000 άτομα σε ένα γήπεδο 70.000 θέσεων. Ναι, ναι, ναι. Τέλος πάντων. Okay. Πάμε παρακάτω. Άντε, καλέ. Τώρα λοιπόν θα δούμε. Έχουμε βάλει τον συμπατριώτη μας, τον κύριο Πελετίδη, ο οποίος είναι δήμαρχος Πατρέων. Εκριακή ορμόμενη. Ακριβώς. Ο οποίος σήμερα έδωσε έκτακτη συνέντευξη τύπου. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει καρναβάλι για την Πάτρα. Έτσι. Τρίτη συνεχόμενη χρονιά. Ναι, θέλουμε, δεν θέλουμε. Είναι το μεγαλύτερο καρναβάλι της χώρας. Πάμε να δούμε τι είπε και το βάζουμε έτσι για να δούμε πώς πάει η απόφαση. Νομίζω ότι και στην Πάτρα θα κάνουν 2-3 πράγματα, έτσι. Ναι, προσπαθεί ο κύριος Πελετίδης να κάνει διάφορα τώρα, αλλά η μεγάλη εκδήλωση, ο μεγάλος όγκος υπό την αιγίδα του Δήμου. Επίσης να πούμε ότι υποθέτω και στην Κοζάνη θα πάρει στολισμός κανονικά, έτσι. Μακάρι. Στην Πάτρα σίγουρα, υποθέτω και στην Κοζάνη. Δεν ξέρω, μακάρι, λέω. Νομίζω θα υπάρχει έτσι. Να δούμε τι είπε ο κύριος Πελετίδης. Τώρα να πεις καρναβάλι και να είσαι καθισμένος έχει μια δυσκολία. Γιατί το καρναβάλι είναι ξεφάντωμα, είναι χορός, είναι διασκέδαση. Αυτά είπε ο κύριος Πελετίδης λοιπόν. Καταλαβαίνετε ότι εδώ μιλάμε για μια οργάνωση η οποία είναι 365 μέρες το χρόνο. Δηλαδή υπάρχει ένας οργανισμός ολόκληρος. Τα θυμάστε τώρα. Ξεχωριστός οργανισμός. Ακριβώς που ασχολείται με αυτό το πράγμα. Είχε ακυρώσει και την επίσημη έναρξη του καρναβαλιού που γίνεται κανένα μήνα πριν από τις επίσημες εκδηλώσεις. Τότε που ήμασταν προφανώς σε πολύ χειρότερη κατάσταση. Και τώρα εδώ αποφασίζεται αυτό το πράγμα. Για την οικονομία της Πάτρας αυτό το πράγμα είναι κάτι τεράστιο. Σαφώς είναι και για την οικονομία της Κοζάνης η απόκριση, ειδικά για τα καταστήματα της εστίασης. Και εδώ ζήσει, ίσως θα πρέπει να διεκδικηθεί από τους τοπικούς φορείς κάτι επιπλέον σε συνεργασία με τους άλλους Δήμους. Τι εννοείς, αποζημιοζή. Τώρα θα μου πεις, το κύριο Σταϊκούρας θες είπε να μαζεύουμε λίγο τα βουλιά. Όχι. Τέλος πάντων, κοίταξε. Θα ξέρεις να σου πω κάτι. Περιμένουν, το ξέρεις πολύ καλά. Πολλά μαγαζιά περιμένουν αυτό το 15ο, γιατί η Κοζάνη δεν είναι τριήμερο. Το 10ο. Το 10ο.
βάλει και δύο μέρες πριν λίγο το κλίμα κτλ. Κάποιο θύμα ουσιαστικά. Για να δουλέψουν, να βγάλουν τα μισά και τις κορονιές. Το ξέρουμε πολύ καλά. Και είπα και χθες. Αυτό πρέπει να τον ισχύει. Ξέρεις την άποψή μου για, συνολικά για το έθιμο και για τα event που κάνουν τα μαγαζιά. Ξέρεις ότι συμμετέχω, ξέρεις ότι δεν με στεναχωρεί πάρα πολύ. Να σας πω. Αλλά εδώ νομίζω ότι πάμε σε μια λογική ρίσκου. Όσον αφορά για τις αποζημιώσεις που λες, η κυβέρνηση έχει ακολουθήσει αυτό το μοντέλο ότι εγώ δεν σε κλείνω με απόφασή μου, αλλά σε έχω ουσιαστικά μισό κλειστό. Ναι, αλλά έτσι πώς λειτουργεί. Να μέσα και να σε καθίσει. Ναι, αυτό λέω. Ναι, για να μην δίνει τις αποζημιώσεις. Ο μαγαζάτορας, πολύ γνωστός που σχεδιάζει κάτι καινούργιο στο κέντρο της Κοζάνης, με ρώτησε χθες και μου έστειλε: θα έχουμε, λέει, κάτι στην αποκρέα για να ξέρω να επισπεύσω το μαγαζί. Έτσι, να το έχω το τετραήμερο της αποκρέας έτοιμο. Ναι. Μαγαζί που θα τρως κάτι τέλος πάντων στο χέρι κτλ. Κατάλαβε πώς θα δούλευε αυτό. Φυσικά. Άμα μου λέει να μην γίνει τίποτα, και μην τρέχω κι εγώ τώρα να πιεστώ. Μετά, υπάρχουν και άλλα μαγαζιά που ανακοινίζονται ή είναι υπό άλλη διεύθυνση πάλι στον πεζόδρομο και σκέφτονται και εκεί τα παιδιά. Αξίζει να τρέξουμε, αξίζει να το πάμε πιο πίσω. Είναι μια κατάσταση γιατί ξέρεις πολύ καλά ότι πολλά μαγαζιά που είναι και στην αρχή τους και πέφτουν πάνω στην περίοδο των αποκριών κάνουν μια καλή μπάζα, να το πω έτσι. Και έχουν μια ρευστότητα για τη συνέχεια, η οποία πάντα στην περίοδο στην Κοζάνη είναι πάντα δύσκολη. Δηλαδή. Τώρα ο Μάρτιος είναι δύσκολος μήνας για την Κοζάνη, άμα δεν είναι και ο καιρός καλός και άμα δεν έχεις και έξω χώρο πλέον, έτσι. Okay, θα δούμε. Έχεις κάνει νεότερο να θα έχουμε live bandes. Live bandes τι εννοείς? Χάλκινο. Πού? Σε μαγαζιά. Κοίταξε, αν... Παρούσε συνθήκη. Μισό λεπτό. Αν είμαστε με καθήμενους. Με καθήμενους. Ναι. Εγώ πιστεύω ότι θα είμαστε με καθήμενους στα μαγαζιά. Ενώ... Εγώ δεν βάζω και μουσικές. Ξανά περιμένω. Μισό λεπτό. Νομίζω ότι δεν θα μπορεί η κυβέρνηση να πει να είναι όρθιοι στα μαγαζιά σε όλη τη χώρα. Θα γίνει στην Κοζάνη, στην Πάτρα και στην Ξάνθη αυτό. Δεν θα πάρθει τέτοια απόφαση, πιστεύω. Εάν λοιπόν είμαστε καθημένοι, δεν ξέρω πώς θα δοκιμάσουν να βάλουν πάντα τώρα. Yeah. Ναι, κάποιοι θα το δοκιμάσουν. Νομίζω ότι και η Επιτροπή ίδια ξέρει, νομίζω το ξέρουν και οι αρχές, ότι μπορεί τώρα να κρατήσει τον κόσμο να κάθεται, ακόμα και αν δεν υπάρχουν μπάντες. Ίσως ζήσει τώρα... επιλεγεί το μοντέλο των όρθιων, ναι, για εκείνη τη βδομάδα. Τέλος πάντων, εννοώ να γίνει άρση του μέτρου. Και επιμένω και επειδή. Μετά την Τυκνοπέμπτη. Ναι, και επειδή είμαστε μικρή κοινωνία, και επιμένω και δεν θέλω ποτέ να κρύβω, είναι προφανές ότι αυτό το πράγμα μπορεί να παρασύρει και εμάς τους ίδιους. Τα λέμε εδώ τώρα. Είναι φυσιολογικό. Δεν είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί να συμβεί. Αλλά επιμένω. Είναι μια επιλογή ρίσκου για όλους μας. Διότι αν λέμε σήμερα ότι έχουμε κάποια καλά νούμερα, που δεν είναι και τα καλύτερα, έτσι. Εντάξει, θα μου πεις, πότε είναι, σε δύο εβδομάδες, πότε είναι. 24 του μηνός, η αρχή, η Τσιγκνοπέμπτη. Τώρα μιλάμε για το τελευταίο τρίμηνο, ουσιαστικά. Εντάξει, και την Τσιγκνοπέμπτη. Δεν θα πρώτα, τα έχουμε ξεχάσει. Η Τσιγκνοπέμπτη όμως. Νομίζω ότι την ξεχνάμε. Τι, δεν θα γίνει τίποτα, λες. Τι να γίνει, εσύ. Στην Κοζάνη. Με καθήμενους. Δεν ξέρω. Εντάξει. Τέλος πάντων. Στην Καστοριά πάντως δεν έκαναν ρακουτσάρια. Α, καλά, ναι. Για δεύτερη χρονιά και είχαν προλάβει το 20 έκανα. Ναι. Και εμείς το 20 κάναμε τις μισές. Μέχρι την Πέμπτη. Τη Κρήκα δεν προλάβαμε να ανάψει. Τα παραλυκόμενα της χθεσινής επίσκεψης και της εκδήλωσης, παρουσία Άδων Γεωργιάδη κυρίως, και τα παρεπόμενα, θα πω εγώ. Εντάξει, υπήρχαν αντιδράσεις, είχαμε δηλώσει της κυρίας Τέλη Γεωρίδου. Ναι, μια γραπτή δήλωση νομίζω έχει κάνει η κυρία Τέλη. Η οποία κλείνει στο τέλος, με όπου το ανέφερες, ακαλά. Δηλαδή, απαξιώνει το ότι ο κ. Γεωργιάδης δεν γνώριζε τα ζητήματα της Καστοριάς. Δηλαδή, είδε, λέει, τους αγρότες, δεν τους είπε τίποτα. Είδε τους ανθρώπους. Καλά, δεν πήγε να δει τους αγρότες όμως ο κ. Γεωργιάδης. Τώρα τι περίμενες, δεν θα υπήρχε αντιπολίτευση? Όπως λέγαμε χτες, είναι ένας υπουργός που πουλάει και στο ΣΥΡΙΖΑ κάνει. Τζιζ. Σε όλη τη χώρα κάνει. Ναι. Δηλαδή καλημέρα, καλημέρα λέει ο Άδωνος Γεωργιάδης και ο ΣΥΡΙΖΑ θα κάνει αντιπολίτευση. Είναι προφανές αυτό. Εντάξει, όχι, δεν λέω άδικα εγώ η δίκη, αλλά είναι αυτό που γίνεται. Ναι. Είχαμε ένα απόσπασμα χθες, είδαμε μικρό, από την ομιλία του Άδωνος Γεωργιάδης. Θα δούμε ένα απόσπασμα ουσιαστικά ζήσει. Τον δηλώσεων που έχουν. Ναι, εντάξει, ναι. Τα παιδιά εκεί στην Καστοριά. Καλώς πήραν δηλώσεις για να μην έχουν τώρα. Τις ομιλίες δεν μπορούσαμε να τις βάλουμε κιόλας. Άδωνης Γεωργιάδης, Νίκος Παπαθανάσης, Γιώργος Χασαπίδης, Μαρία Αντωνίου, Ζήσης Τζικαλάγιας, Ευαγγελική Αντωνίου να κάνει δηλώσεις. Πώς. Και η θεσμική ιδιότητα. Και η κυρία Αλεξάνδρα Ασδούκου, την οποία ξεχάσαμε να αναφέρουμε χτες ότι ήταν στην συνοδεία του εκδοτικού. Γενική Γραμματέας του Υπουργείου Ενέργειας. Να δούμε το βίντεο. Με τον αναπληρωτή υπουργό του κ. Παθανάση, τη Γενική Γραμματέα του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, την κ. Ασδούκου, και τον πρόεδρο του ΣΔΕΔΑ, τον κ. Τσάκα,
γιατί μπαίνει επιτέλους μπρος ένα πάρα πολύ σημαντικό έργο για τη Δυτική Μακεδονία και την Καστοριά, η διασύνδεση με το φυσικό αέριο με χρήματα του ΕΣΠΑ μέσω του προγράμματος ΕΣΠΑ της περιφέρειας. Η προηγούμενη κυβέρνηση το είχε εντάξει, αλλά δεν είχε κάνει απολύτως κανένα βήμα για να προχωρήσει. Ήταν τελείως το κενό. Χρειάστηκε πολύ μεγάλη προσπάθεια για να μπορέσουμε να τα βάλουμε σε μία σειρά, να εξασφαλίσουμε τη χρηματοδότηση και κυρίως να είμαστε βέβαιοι ότι θα προλάβουμε να κάνουμε την απορρόφηση μέχρι το τέλος του 2023. Νίκο. Η κυβέρνηση έχει στρέψει την προσοχή της στη Δυτική Μακεδονία και η Καστοριά λοιπόν βρίσκεται στα εδαφικά της δίκαιης αναπτυξιακής μετάβασης και θα λάβει ιδιαίτερα κίνητρα έτσι ώστε να αλλάξουμε το παραγωγικό μοντέλο, να φύγουμε από τη μονοκαλλιέργεια της λιγνητικής παραγωγής, να δημιουργήσουμε με πολλά έργα που, από πόρους που πήραμε τα διαρθρωτικά ταμεία, περισσότερες και καλύτερα αμοιβόμενες θέσεις εργασίας για τις νέες και τους νέους της περιοχής. Ευχόμαστε λοιπόν σήμερα στην Καστοριά για να σηματοδοτήσουμε την έναρξη ενός πράσινου έργου, ένα έργο που θα φέρει φυσικό αέριο σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Μιλάμε για μια περιοχή που ξέρει πολύ καλά τι σημαίνει κρύο και τι σημαίνει επιβάρυνση του οικογενειακού προϋπολογισμού για τις ανάγκες της θέρμανσης. Η Δυτική Μακεδονία είναι στην αιχμή της αναπτυξιακής τροχιάς. Θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να γίνουν τα έργα όσο πιο γρήγορα γίνεται. Μεγάλη στιγμή, πολλά χρόνια περιμένει η Καστοριά αυτή τη στιγμή. Θέλω να ευχαριστήσω και εγώ από πλευράς μου, όλα τα συναρμόδια Υπουργεία, προφανώς τον Πρωθυπουργό που είναι από πάνω σε κάθε έργο και σε κάθε προσπάθεια που γίνεται ανάπτυξη όλης της Βορειοελλάδας και δει εδώ στη Δυτική Μακεδονία, όπως ακούσαμε από τους Υπουργούς. Είναι πλέον ένα τεράστιο εργαλείο για την περιοχή το φυσικό αέριο που θα δώσει την αναπτυξιακή τροχιά που χρειάζεται η Καστοριά, που χρειάζονται τα Γρεβενά και που χρειάζεται όλη η περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας. Είναι ένα από τα πολλά εργαλεία που δημιουργούμε ως κυβέρνηση προκειμένου να αποκτήσει η Καστοριά μας αυτό που της αξίζει. Έργο το οποίο είχαμε προβλέψει ότι θα ξεκινήσει φέτος, διαψεύδοντας τις κασάνδρες που διέδιδαν τα αντίθετα, μέσα στο 2023 θα έχει τελειώσει. Και αυτό είναι το πρώτο μεγάλο έργο που ξεκινάει για την Καστοριά τη φετινή χρονιά. Ακολουθούν σε ένα μήνα περίπου οι δημοπράτες της Σύρακας Κλεισούρας και έπονται η έναρξη επιτέλους του φράγματος του Νεστορίου, όπως και η αναβάθμιση του αεροδρομίου της Καστοριάς. Είμαστε πολύ χαρούμενοι για όλα αυτά. Είναι μεγάλη στιγμή για τη Δυτική Μακεδονία. Η περιφέρεια, η πιο ψυχρή περιφέρεια της χώρας μας, αποκτά σύγχρονες υποδομές που θα τη βοηθήσουν στην οικονομία της, στην ανάπτυξη σε όλα τα νοικοκυριά. Με τη βοήθεια του Υπουργείου Ανάπτυξης και του Υπουργού του Αδύνου του Γεωργιάδη και της σημερινής κυβέρνησης, η Δυτική Μακεδονία απαντά με έργα σημαντικά στην πρόκληση της απολιγνητοποίησης, στην πρόκληση της κρίσης της Γούνας, στην πρόκληση των ημερών, ώστε οι πολίτες να αισθάνονται ασφάλεια και σιγουριά για το μέλλον τους με σύγχρονες υποδομές που βελτιώνουν την καθημερινότητά τους και αποτελούν εχέγγυο για την οικονομική ανάπτυξη βάσει ενός οργανωμένου σχεδίου για το οποίο έχουν εξασφαλιστεί και πρωτόγνωροι πόροι και ένα ευνοϊκό θεσμικό πλαίσιο το οποίο εγγυάται ότι τα επόμενα χρόνια η Δυτική Μακεδονία θα μπει σε μια τροχιά διαρκούς ανάπτυξης, μια τροχιά ανάβασης προς ένα μέλλον το οποίο όλοι οραματιζόμαστε για μια σύγχρονη ευρωπαϊκή περιφέρεια όπως αξίζει στην αθλητική περιφέρεια της Δυτικής Μακεδονίας. Μάλιστα. Αυτά και στην Καστοριά απ' έξω. Δείξε και δύο φωτογραφίες που έχουμε λίγο έτσι, γιατί υπήρχαν πολλά χαμόγελα εκεί και στήθηκαν αρκετοί για τις φωτογραφίες. Α, το ευχάριστο ναι, το κλίμα. Δες εδώ. Η περιφερειακή αρχή κυρίως εδώ. Κ. Σαββόπουλος, δεν είναι. Ναι, γιατί τον ψάχναμε χθες. Ο κ. Σαββόπουλος εμφανίστηκε. Στην εκδήλωση ήταν. Εμφανίστηκε και εδώ είναι ένα από τα. Η κυρία είναι η κυρία Ζδού. Η κυρία Ζδούκου, ο κ. Τσικαλάγιας, ο κ. Γεωργιάδης, ο κ. Μάριος Τσάκας από τη ΔΕΔΑ. Και ο κύριος Νίκος Παπαθανάσης. Έστειλε και επίσημο δελτίο τύπου. Ακριβώς. Και λέει 18,5 εκατομμύρια ευρώ η ιστορία του δικτύου φυσικού αερίου σε Καστοριά, Άργος, Μανιακούς και Γρεβενά. 157 χιλιόμετρα δίκτυο, 7.000 συνδέσεις μέχρι από το τέλος του 2023 έως το 2026, έργο ΕΣΠΑ και συνολικά η ΔΕΔΑ επενδύει 60 εκατομμύρια ευρώ στη Δυτική Μακεδονία μαζί με το έργο της Φλόρινας. Και με τις συνέσεις που θα γίνουν σε Κοζάνη και Πτολεμαϊδα λίγο αργότερα. 360 χιλιόμετρα
δίκτυο συνολικά. Να πούμε ότι υπάρχει ένα θέμα βέβαια στη Δεσκάτη, είναι διαφορετικό, έτσι. Και υπάρχει μια. Άλλη περίπτωση. Ναι. Άλλη περίπτωση με την πρώτη δημοτική αρχή να έχει καμιά συμφωνία με ιδιωτική εταιρεία. Έχουμε θεματάκια τώρα. Έχει εξοξευθεί το κόστος από ό,τι βλέπω. Αρκετά. Και έχουμε θέμα. Και η δημοτική αρχή και ο δήμαρχος προσπαθούν να βρουν λεφτά από πρόγραμμα, αλλά χλωμό. Έτσι. Τώρα και. Α, νομίζω δεν πρέπει να μείνουν περιοχές χωρίς να στηριχθούν. Ναι, και... αλλά. Να δούμε τι θα κάνει η κυβέρνηση εδώ. Φυσικά, ναι. Ήθελα να πω, ήθελα να πω ότι η μεγάλη συζήτηση και χθες, αλλά και σήμερα στον απόϊχο, είναι το ποιος έφερε το φυσικό αέριο στην Καστοριά. Το ξέρεις πολύ καλά αυτή τη συζήτηση. Είπαμε και πριν για την τοποθέτηση της κυρίας Τελιγιορίδου. Και συνεχίζονται διάφορα σχόλια. Ο κ. Γεωργιάδης και στην ομιλία του και στη δήλωσή του που ακούστηκε, έχει παραδεχθεί ότι όντως το έργο το ενέταξε ο ΣΥΡΙΖΑ. Αλλά λέει δεν έκανε τίποτα άλλο. Και κινδύνευε αυτό το έργο να χαθεί. Αυτό λέει ο κ. Γεωργιάδης. Τώρα μια ανάρτηση του κ. Γιαννακίδη τότε. Ναι. Που έλεγε ότι μπαίνουν, ξεκινάνε να σκάβουν, λέει το δεκαετία. Γιατί μόνο ο κύριος Γιαννακίδης την έκανε αυτή την ανάρτηση. Θυμάμαι τη συγκεκριμένη εδώ. Όχι, ναι. Το αντιπεριφερειακό Καρυπίδη. Όλοι. Η προηγούμενη κυβέρνηση υποσχόταν ότι η Καστοριά θα σκάβεται εντός του 2019. Πάντως, ζήσει για αποδείγματα του Κέσσαρ στο Κέσσαρ. Η περιφερειακή αρχή Καρυπίδη άρχισε να συζητεί το θέμα και να γίνονται ενέργειες. Γιατί φαινόταν ότι ήταν εκτός η περιοχή εκεί. Έτσι. Ναι, ότι ο ΤΑΠ περνούσε και ναι, δεν κοιτούσε τη Δυτική Μακεδονία. Αυτό τώρα, δεν λέει. Ναι. Νομίζω και η σημερινή κυβέρνηση παραδέχεται ότι οι προηγούμενοι έχουν κάνει ναι. κάποια βήματα απλά... για το φυσικό αέριο. Αλλά τώρα εδώ και οι δύο θέλουν να οικειοποιηθούν ολοκληρωτικά το έργο. Εντάξει, δηλαδή οι μεν λένε ότι οι προηγούμενοι εντάξει, κάτι έκαναν αλλά δεν το πήγαν και πουθενά. Και οι προηγούμενοι λένε ότι εντάξει, αυτοί τι κάνουν τώρα, κάνουν το πανηγυράκι του έργου του δικού μας. Αυτή η νοοτροπία είναι εντελώς λάθος. Θα μου πεις, κλήθηκε χτες, παραδείγματος χάρη, ο κ. Καρυπίδης στην εκδήλωση. Λέω εγώ. Κλήθηκε η κυρία Τελιγιορίδου χτες στην εκδήλωση. Θα έπρεπε. Κυρία Τελιγιορίδου, ειδικά θα έπρεπε και ο κ. Καρυπίδης. Το συζητάω. Δεν ξέρω αν κλήθηκαν. Ακριβώς. Δεν ξέρω αν κλήθηκαν, ειλικρινά. Ναι, δεν το ξέρω εγώ. Υπάρχει θέμα βέβαια θετικό, είπαμε, υπάρχει και σύσκεψη και στη Φλόρινα. Έτσι, ναι, και έχουμε. Διότι αυτή η εκδήλωση που είδαμε χθες, πάλι με τον κύριο Γυριάτη, είχε γίνει πριν ένα μήνα, πριν δεν θυμάμαι τέλος πάντων, στη Φλόρινα. Η Φλόρινα τώρα είναι λίγο πιο μπροστά και υπήρχε μια τεχνική συνάντηση εκεί στο γραφείο του κυρίου Βόζδου για τα πώς θα ξεκινήσουν και πώς θα προχωρήσουν τα έργα του δικτύου του φυσικού αέριου. Πάμε να δούμε λίγο τι είπαν. Είχαμε σήμερα μια συνάντηση με το νομαρχιακό τμήμα του τεχνικού επιμελητηρίου με μηχανικού. Με την παρουσία του Προέδρου της ΔΕΔΑ, του κ. Βασίλη Κοτρώνη, καθώς και του επιχειρησιακού μηχανικού διευθυντή για την περιοχή μας, του κ. Φώτη Κυριακόπουλου, για την προετοιμασία και για τον καλύτερο συντονισμό αναφορικά με το έργο του δικτύου και της παροχής φυσικού αερίου όλη της Φλόρινας. Επειδή, όπως είναι γνωστό, τα χρονικά περιθώρια είναι αρκετά σφιχτά, με πρωτοβουλία της ΔΕΔΑ πραγματοποιήθηκε αυτή η συνάντηση, ώστε να υπάρξει μία ενημέρωση των μηχανικών, αλλά και να υποβληθούν και ερωτήσεις, για να μπορέσει σε σύντομο χρονικό διάστημα να ολοκληρωθεί αυτό εδώ το μεγάλο έργο που αφορά τους πολίτες της Φλόρινας και φυσικά το μεγάλο το ζήτημα που αφορά την περιοχή μας με τη θέρμανση του σημερινού μήνα. Ο κύριος Βασίλης Κοτρώνης είναι πολιτικός μηχανικός και είναι πρόεδρος της ΔΕΔΑ, της Δημόσιας Επιχείρησης Δικτύων Διανομής Αερίου. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Πραγματοποιήσαμε σήμερα τη συνάντηση αυτή. Για μας η συνάντηση αυτή είναι πάρα πολύ σημαντική. Το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος είναι ο επίσημος τεχνικός σύμβουλος της πολιτείας, άρα έχει και το θεσμικό του ρόλο. Άρα, πέρα από αυτό όμως, είναι και μια πολύ ουσιαστική συνάντηση και συζήτηση που έγινε σήμερα, γιατί όπως θα συμβεί και ο κ. Βόζδου, από τους μηχανικούς της πόλης περιμένουμε να και το θεωρούμε βέβαιο, όχι πέρα από τα περιμένουμε, το θεωρούμε βέβαιο, ότι θα είναι στο πλευρό μας, θα είναι οι ιδιώτες μελετητές που θα τρέξουν και οι κατασκευαστές που θα τρέξουν τις εσωτερικές εγκαταστάσεις και την πόλη της Φλόρινας, θα είναι αυτοί που θα παρακινήσουν όλους τους φλωρινιώτες να έρθουν να συνδεθούν με το αέριο. Η Φλόρινα έχει την πολύ μεγάλη
τύχη, χαρά και ευκαιρία, καθώς όλες οι εσωτερικές καταστάσεις επιδοτούνται. Οπότε ο κάθε ιδιώτης πελάτης μας δεν θα χρειαστεί να επιβαρυνθεί με τίποτα, ούτε ένα ευρώ, για να συνδεθεί με το φυσικό αέριο. Μάλιστα. Έχουμε μια υπόθεση καταγγελίας βιασμού στην Πτολεμαϊδά, σε εργασιακό, σε αποθήκη χώρου εστίασης. Μια 19χρονη φοιτήτρια πήγε και κατήγγειλε στις 6 το πρωί. Τώρα ακριβώς τι συνέβη θα μας τα πει και ο δικηγόρος του 21χρονου. Κατήγγειλε λοιπόν ότι έπεσε θύμα βιασμού από έναν 21χρονο ο οποίος και εργάζεται, δεν ξέρω αν εργαζόταν τη συγκεκριμένη μέρα, στο συγκεκριμένο μαγαζί. Η πλευρά του 21χρονου, που έχει συλληφθεί και οδηγήθηκε στον εισαγγελέα, θα παραμείνει κρατούμενος μέχρι να απολογηθεί σαν ανακριτή την Δευτέρα. Αρνείται κατηγορηματικά την κατηγορία του βιασμού, λέγοντας ότι υπήρξε σεξουαλική συνέβρεση, κοινή συνενέση. Έχουμε στη σύνδεσή μας. Στη σύνδεσή μας. Με Zoom, ναι. Έτσι. Τον καλό φίλο και συνήγορο του 21χρονου, τον κύριο Γιάννη Παπακοσταντίνου. Καλησπέρα κύριε Παπακοσταντίνου, γνωστός δικηγόρος. Καλησπέρα σας κύριε Πλιάτσο, κύριε Βιτσιάβα. Χαίρομαι και εγώ, εξαιρετική φίλη και πάντα κάνουμε και εξαιρετικές συζητήσεις. Και αυτό για άλλα θέματα. Τώρα έχουμε ένα διαφορετικό βέβαια ζήτημα επαγγελματικής φύσης δική σας, ουσιαστικά και δική μας. 21 ετών ο πελάτης σας. 21 ετών παιδί. Τι ακριβώς λοιπόν. Καταρχήν, μισό λεπτό, αυτό που είπε ο Παναγιώτης, εργαζόταν εκείνη τη στιγμή. Εκείνη τη στιγμή όχι, που φέρεται ότι έγινε η συνέβρεση, μάλλον που έγινε η συνέβρεση, δεν εργαζόταν, ήταν όμως από τους ανθρώπους οι οποίοι κατά καιρούς έχουν εργαστεί σε αυτό το κατάστημα, είναι εργαζόμενος του καταστήματος, αλλά όχι τη συγκεκριμένη μέρα. Τι ακριβώς συνέβη σύμφωνα λοιπόν με τα όσα τονίζει η δική σας πλευρά? Σύμφωνα λοιπόν με την άποψη του εντολέα μου, η οποία είναι και η άποψη η οποία δένει σε εισαγωγικά με όλα τα αποδεικτικά στοιχεία και τα λοιπά έγγραφα που υπάρχουν στη δικογραφία, υπήρξε μια επιθυμία από τη μεριά της κοπέλας να συνευρεθούν ερωτικά, πράγμα που έγινε σε κάποιο οικοδόμημα που βρίσκεται κοντά στο κατάστημα, με τη συνένεσή της βεβαίως και μόνο με τη συνένεσή της. Δεν υπήρξε η οδήποτε στιγμή, από τη στιγμή δηλαδή που άρχισε η προσέγγιση, από τη στιγμή που βρέθηκαν σε αυτό το χώρο, μέχρι τη στιγμή που τελείωσε η σεξουαλική πράξη και έφυγαν, δεν υπήρξε κανένα, μα κανένα, ίχνος από μέρος της που να δείχνει οποιαδήποτε δισταγμό, αμφιβολία, αμφισβήτηση, ταλάντευση ή άρνηση πολύ περισσότερο στη σεξουαλική πράξη την οποία η ίδια επιδίωξε. Τώρα δεν ξέρω πόση σημασία έχουν αυτό. Είναι δείγμα είναι ότι αυτό έχει γίνει κάποια συγκεκριμένη ώρα, νυχτερινή ώρα. Γύρω στις 3,5 με 4. Πώς? Γύρω στις 3,5 με 4. 3,5 με 4. Φαντάζομαι ότι και οι δύο εμπλεκόμενοι ήταν στο μαγαζί και πιο νωρίς και πιο μετά. Δηλαδή, δεν ξέρω πού θα βασιστεί η δική σας υπερασπιστική γραμμή. Πιο νωρίς σίγουρα, μετά τις 3.30. Το ρωτώ γιατί προφανώς, δεν ξέρω, έχουν δει διάφοροι και τις κινήσεις τους εντός του μαγαζιού. Έχετε τέτοιες μαρτυρίες, αυτό θέλω να πω. Βεβαίως και έχουμε, φυσικά και έχουμε. Άλλωστε είναι ένας άνθρωπος που συνεργαζόμενος στο κατάστημα και επομένως ξέρει κόσμο και τον έχει δει κόσμος. Όπως βεβαίως και η κοπέλα, δεν είναι καμία άγνωστη, είναι μια κοπέλα και έχει κυκλοφορούσε. Θέλω να πω, εάν υπάρχει, καταλαβαίνετε, μια. Τώρα, εντάξει, τι λέξη θα χρησιμοποιούμε. Υπάρχει μια επικοινωνία των δύο μπροστά και σε άλλους ανθρώπους, εννοώ, καταλαβαίνετε. Βεβαίως, φυσικά, δημόσια. Μα είναι δημόσιο το κατάστημα. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι ό,τι έγινε στο οικοδόμημα που λέτε δίπλα στην αποθήκη ξέρουμε ακριβώς τι έγινε. Έτσι, αυτό εννοώ. Αυτό είναι, ναι, εντάξει, η πλευρά. Το εντολέα, ας πούμε, που μας αναφέρατε. Αυτό από την πλευρά του εντολέα μου, αλλά θέλω να σας πω ότι τα έγγραφα τα οποία υπάρχουν στη δικογραφία, εκτός από την απολογία βέβαια του εντολέα μου, συντείνουν σε αυτή την γραμμή. Άντε, του. Δηλαδή, το ρωτώ ευθέως γιατί γνωρίζω ότι έχει γίνει ιατροδικαστική εξέταση. Έχει γίνει, δεν θέλω να επισέλθω επειδή είναι έγγραφα της δικογραφίας. Έχει γίνει και πάντως. Έχει γίνει. Η ανάκριση είναι απόρρητη, έχει γίνει. Ναι. Και αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι όλα τα ευρήματα, όλες οι δικονομικά πράξεις, οι ανακριτικές πράξεις, όλες οι πράξεις ανακριτικές που έχουν διανοηθεί μέχρι τώρα, συντείνουν στην άποψη και στη γραμμή του 21. Ο 21χρονος, ο εντολέας σας και η 19χρονη είχαν καταναλώσει αλκοόλ, το γνωρίζουμε, ήταν... Είχαν καταναλώσει αλκοόλ και οι δύο, σε τέτοιο μαγαζί και τέτοια ώρα, βεβαίως, είχαν καταναλώσει και οι δύο. Για ποιο λόγο ο εντολέας σας πιστεύει ότι υπάρχει αυτή η καταγγελία? Κοιτάξτε, ο ίδιος έχει μια εξήγηση, αλλά θέλω να σεβαστώ την επιθυμία του να την εκφράσει ο ίδιος αν ερωτηθεί. Μισό λεπτό, τώρα κρατείτε ο εντολέας σας?
Κρατείται βεβαίως, γιατί το αδίκημα, η κατηγορία που το απεδόθηκε είναι βιασμός, ναι, σύμφωνα με όσα κατήγγειλε η μηνύτρια, και επομένως κρατείται μέχρι που να απολογηθεί ενώπιον του κύριου ανακριτή τη Δευτέρα. Πού κρατείται, κύριε Παπακοσταντίνο, εδώ στην Πτολεμαϊδά? Στην Πτολεμαϊδά. Κρατείται επειδή όταν κατηγορείται για το συγκεκριμένο αδίκημα, έτσι προβλέπει ο κώδικας, κύριε Παπακοσταντίνο? Ο κώδικας προβλέπει, ναι, ότι επειδή είναι κακούργημα, η πράξη χαρακτηρίζεται ως κακούργημα, μέχρι την απολογία θα κρατείται. Α, μάλιστα. Ναι, όχι ότι είναι Σαββατοκύριακο και αργούμε και λοιπά, αυτόφαρα και τέτοια. Όχι, λοιπά. Ότι μέχρι την απολογία του, μέχρι την απολογία. Κύριε Παπακοσταντίνου, την καταγγελία η 19χρονη φοιτήτρια την έκανε η ίδια, η φίλη της αρχικά? Την έκανε η ίδια. Η ίδια. Η ίδια. Η φίλη της ήταν μαζί με φίλη της αρχικά? Τι γνωρίζετε για το δοκρόσιο? Μαζί με φίλη της συνεχώς από την αρχή, πριν βέβαια της ώρας που συνευρέθηκε με μια φίλη της. Και μετά ήταν με τη φίλη της και πριν ήταν με τη φίλη της. Και μετά. Και μετά βεβαίως. Μάλιστα. Δεν κατευθύνθηκε αμέσως στο αστυνομικό τμήμα δηλαδή? Όχι βέβαια. Όχι βέβαια. Μετά από 1,5-2 ώρες μαζί με τη φίλη της, συναποφάσισα, δεν ξέρω τι έκανα. Πάντως ήταν μαζί όταν έγινε η καταγγελία. Αυτό προκύπτει από τη δημογραφία. Μάλιστα. Μάλιστα. Τώρα εντάξει, δεν θα επισέλθουμε σε άλλα ζητήματα. Προφανώς υπάρχει μια διαδικασία. Εντάξει. Ναι. Κύριε Παπακοσταντίνου, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Και εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Νομίζω ότι θα περιοριστούμε στα όσα εδώ, κύριε Παπακοσταντίνου. Φυσικά το ότι υπήρχε μια φιλική προσέγγιση των δύο δεν σημαίνει αυτομάτως. Όχι, όχι, προφανώς. Δεν σημαίνει. Να μην παρεξηγηθούμε. Ό,τι συμβαίνει. Γι' αυτό, για να μην παρεξηγηθούμε. Εγώ προσπάθησα να δω και να επιστρέψω στην υπερασπιστική γραμμή της πλευράς του κατηγορούμενου. Του φερόμενου κατηγορούμενου. Ναι, ναι, αυτό τέλος πάντων. Του 29χρονου τέλος πάντων. Για να δω εάν θα επισέλθει σε ζητήματα ότι ξέρετε, μας έχουν δει μέσα στο μαγαζί, ήμασταν τέλος παρέα. Αυτό. Σωστά, έπραξε απλά. Ναι, αυτό δεν είναι. Είναι πονηρή και. Προφανώς, όχι. Εννοείται. Όταν υπάρχει θέμα, ειδικά σε προανακριτική διαδικασία, είτε μέσα στο δικαστήριο, θυμάσαι, έχουμε παρακολουθήσει και δίκες ακόμα και ξέραμε που πάει η δουλειά και δεν επισερχόμαστε σε τέτοια ζητήματα. Πάντως, οι αστυνομικοί έμπειροι χαρακτηρίζουν μια πολύ δύσκολη υπόθεση. Φαντάζομαι πως ναι. Με άλλες υποθέσεις δεν βιάζονται να βγάλουν συμπεράσματα. Φαντάζομαι πως ναι. Πάντως εδώ ο κ. Κωνσταντίνου λέει, και από ό,τι καταλαβαίνω, θα στηριχθεί πάνω στην ιατροδικαστική εξέταση που έχει γίνει, από ό,τι λέει. Το ρεπορτάζ λέει, Ζήση, γι' αυτό ήταν και ερώτηση, ευθεία η ερώτηση, το ρεπορτάζ λέει ότι δεν υπάρχουν ιδιαίτερα ευρήματα που να συνηγορούν σε αυτό που καταγγέλει η κοπέλα. Αυτό θα αποφασίσει δικαιοσύνη βεβαίως. Ναι. Γι' αυτό το είπε ο κ. Παπακοσταντίνου. Είναι σε δύσκολη θέση, είδες τώρα. Φυσικά. Έχει παραγγελθεί και προκαταρκτική εξέταση και για τη διαρροή της δικογραφίας και για άλλες υποθέσεις. Το διαβάζαμε σήμερα πανελλαδικά. Ναι, ναι, ναι. Οπότε προσέχει ο κ. Παπακοσταντίνου. Φυσικά δεν είναι. Και εμείς πρέπει να προσέχουμε. Ναι. Σε κάθε περίπτωση φαίνεται ότι είδες και μετά από τα όσα έγιναν στη Θεσσαλονίκη ότι το Τμήμα Ασφάλειας Πτολεμαϊδάς προχώρησε άμεσα σε όλες τις ενδεδειγμένες ενέργειες. Και εννοείται γιατί με την 24χρονη ακόμα γίνεται συζήτηση τι ακριβώς συνέβη. Λίγος. Εδώ ό,τι ήταν να γίνει. Έγινε πολύ γρήγορα. Έγινε γρήγορα. Και υπάρχει και τροδικαστής. Τώρα δεν ξέρω, μου λένε ότι έρχεται η Θεσσαλονίκη εδώ. Α, μάλιστα. Τους προηγούμενους μήνες ήταν εκεί μονίμως. Έχει γίνει η ιατροδικαστική εξέταση δηλαδή από το δικαστήριο του κράτους. Αυτό το του κράτους εδώ, στην Κοζάνη. Δηλαδή, τώρα να σου πω τώρα στη 1, στις 12. Μάλιστα. Όχι 15-17 ώρες μετά. Τι, 6 ώρες μετά, 5. Πώς, έτσι. 7, πόσε είναι. Και οι άντρες και οι γυναίκες στην ασφάλεια του Λιμάδας νομίζω ότι κάνουν εξαιρετική δουλειά και στο συγκεκριμένο ζήτημα. Θα δελευκάνουν το τι ακριβώς συνέβη. Με τη συνδρομή φυσικά και ανακριτική εισαγγελέως. Δυστυχώς το αστυνομικό. Η 19χρονη είπαμε ότι είναι φοιτήτρια. Έτσι. Είναι φοιτήτρια. Δεν είναι από την πόλη τη Ελλάδα. Το αστυνομικό ρεπορτάζ δυστυχώς σήμερα κυριαρχεί στην επικαιρότητα τη δική Μακεδονία. Και με τραγικό τρόπο εδώ, γιατί έχασε τη ζωή μια 22χρονη φοιτήτρια του τμήματος Γεωπονίας με καταγωγή από τη Θεσσαλονίκη σε τροχαίο δυστύχημα θανατηφόρο. Ναι. Έτσι. Και είναι και μέσα στην πόλη, ουσιαστικά. Είναι στην πόλη της Φλωρινάς. Είναι από τα πανεπιστήμια προς. Στην οδό Μοναστηρίου, νομίζω λέγεται η οδός. Αυτή είναι μια φωτογραφία. Έχουμε και μια άλλη που είναι το πιο ξημέρωμα. Δεν ξέρω, Χρήστο, άμα μπορεί να τη βρει και αυτήν. Για να δούμε. Είναι από την έρτη φωτογραφίες, ναι, ξέρετε συνάδελφο την την Αδάμ που έχει πάει εκεί. Προφανώς είναι ένα θλιβερό γεγονός. Υπήρχε και στην επιβάτης της 22χρονης, η οποία είναι τραυματίας, τραυματισμένη. Υποθέτω επίσης φοιτήτρια. Ναι. Υπάρχει και συλληπιτήριο μήνυμα από το τμήμα, το που γράφει Κοσμήτωρας. Mm-hmm. Έτσι, άμεσες ενέργειες και εδώ.
τραγικό περιστατικό. Συλληπιτήρια σου και της κοπέλας. Το όχημα τούμπαρε, να το πούμε απλά έτσι. Ναι. Αν προλάβει ο Χρήστος θα μας δείξει. Η ταχύτητα δεν μπορεί να ξέρει κανείς, γιατί η απειρία ίσως ζήσει. Ναι, γιατί δεν μπορεί να ξέρει. Ίσως... Δεν έβρεχε. Να, κοίταξε εδώ. Δεν έβρεχε. Εδώ είναι πρωινή φωτογραφία από το Νέα Φλόρινα. Δες εδώ το αυτοκίνητο. Είναι... Και το βλέπω ζήσει. Ναι, γι' αυτό το λέω. Τώρα, να μην μπούμε σε ζητήματα που τα ψάχνει η τροχιά, σωστά έχει ερευνήσει, απλά δεν έχουμε ενημέρωση. Αν ενδεχομένως υπάρχει και ολισθηρότητα του οδοστρώματος, ναι, από τις προηγούμενες. Πάντως δεν έβρεχε κάτι, δεν είχε τώρα. Μήπως είχε κανένα κομμάτι πάγο. Αυτό. Στη Φλόρινα, εντάξει, ξέρεις τώρα. Έτσι. Τέλος πάντων. Από την άλλη, μια κυρία γύρω στα 65 βρήκε την ευκαιρία να σουφρώσει 270 ευρώ σήμερα. Το πορτοφόλι, σε ένα μαγαζί της Κοζάνης. Η ομάδα Δίας όμως για μια ακόμη φορά. Πολύ γρήγορα. Πολύ γρήγορα κατάφερε να την κάνει τσακωτή, όπως λέμε. Λίγο αργότερα, αμέσως μόλις ειδοποιήθηκε, η Δίας έφτασε σύντομα και συνέλαβε την 65χρονη. Ας σου πω πώς ζήσει. Γιατί έχουμε και βλέπουμε και τη φωτογραφία, έχουμε και ένα συγχαρητήριο μήνυμα από την Ένωση Αστυνομικών Υπάλληλων Κοζάνη προς τη Δίας. Ακούμπησε στον τοίχο η δράστης. Στον τοίχο τι? Λερώθηκε τον μπουφάν. Εκεί του μαγαζιού. Ναι. Οπότε η Δίας έξεσαι είναι και έμπειρη, ψάχνανε. Και όπως ψάχνανε γύρω μέσα στην πόλη, όπου ήταν μια εκεί κυρία που τέριαζε με την περιγραφή. Και στην αρχή η κυρία δεν έχει γίνει αντιληπτή από τον καταστηματάρχη. Η οποία δεν ζει στην Κοζάνη, ζει στο Βόλιο. Ας το πούμε. Μάλιστα. Και εν συνεχεία. Και ζει και φαίνεται να το έχει ξανακάνει. Α, ναι. Ναι. Ο καταστηματάρχης ειδοποίησε άμεσα όταν κατάλαβε ότι κάτι του λείπει. Και έγινε το υπόλοιπο που ανέφερε ο Παναγιώτης. Μπράβο στους ανθρώπους της Δίας που διελεύχαν την υπόθεση. Άμεσα. Και δεν είναι και εύκολο τώρα να κάνεις βόλτες μέσα στην πόλη να βρεις τώρα. Πρέπει να έχει και μάτι όποιος έκανε και τη σύλληψη, δεν ξέρω. Ακριβώς. Ναι. Υποθέτω άντρα, γιατί έχει περισσότερους άντρες. Η Δίας έχει, ναι, εξαιρετικές γυναίκες. Απλά θέλω να πω αναλογικά, υποθέτω ότι είναι άντρας με βάση το ποσοστά. Έτσι. Ποιος εντόπισε τη δράστη και. Μπράβο. Έτσι. Γιατί ρωτώντας τώρα το απόγευμα εκεί με την Άννα, λέω πώς την πιάσανε, ρε παιδιά, στον δρόμο. Λέει είχε στον μπουφάν, λέει, το χελερωθεί από τον τοίχο. Για τις λεπτομέρειες. Έτσι. Οπότε. Ναι. Και ο άνθρωπος πήρε και τα 270, έτσι. Εντάξει τώρα. Δεν είναι κανένα πράγμα. Πώς τώρα 270, τι λέτε τώρα. Και να στα παίρνουν μέσα από το μαγαζί σου τώρα. Μέσα από το μαγαζί. Εν ώρα λειτουργίας εκεί τώρα. Γνωστή πάντως στις αρχές από την πλέον. Έτσι. Φαίνεται να το ξανακάνει. Ζήση, καλή συνέχεια. Καλώς ήρθατε, κύριε Κωσόλη. Στο Ποδοσάκιο, Βιβλιοθήκη Ανάσας, Win Cancer, έτσι, που κάνει εξαιρετική δουλειά στο ογκολογικό τμήμα αυτή τη φορά, του Ποδοσάκιο. Άλλη μια πρωτοβουλία από την Win Cancer που πραγματοποιείται στο νοσοκομείο μας και ειδικότερα στο ογκολογικό τμήμα, και τους ευχαριστούμε από καρδιάς, γιατί πραγματικά τέτοιες πρωτοβουλίες βοηθούν τους ογκολογικούς ασθενείς και τους γιατρούς και τους νοσηλευτές, φτιάχνοντας τέτοιες ζεστές γωνίες στο χώρο της ομολογικής, ώστε να μπορούν να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα που έχουν και εμείς οφείλουμε να τους συμπαραστεκόμαστε. Πραγματικά η κυρία Κρυσταλλίδου Πίστη μαζί με το επιτελείο της πρόσθεσε ακόμα μία πινελιά στο να γίνουν οι συνθήκες ανάρρωσης και των ασθενών αλλά και των εργαζομένων στο νοσοκομείο μας ακόμα καλύτερες. Άζουμε τώρα ένα απόσπασμα από την ομίλια της βουλευτή Κοζάνης, της Δημοκρατίας Παρασκευής Βρυζίδου, στην ολομέλεια της Βουλής για το πόρισμα της Επιτροπής σχετικά με την περίφημη λίστα Πέτσα. Το θέμα της Εξεταστικής Επιτροπής είναι η ενημέρωση των πολιτών στα πλαίσια της πανδημίας, έτσι ώστε να μπορέσουν να την αντιμετωπίσουν, να λάβουν τα μέτρα τους, καθώς επίσης και για το εμβολιαστικό πρόγραμμα και την αναγκαιότητά του, καθώς επίσης και τις δράσεις της ελληνικής εταιρείας Enterprise. Αναρωτιέται κανείς τι θα πρέπει να προκύπτει από μια εξεταστική επιτροπή. Καταρχήν η ενημέρωση των βουλευτών και του συνόλου των πολιτών με το να αναδειχθεί ένα θέμα και να μπορέσουμε να ξέρουμε την κάθε λεπτομέρειά του. Όμως, αυτό το συγκεκριμένο θέμα έχει σχέση με τη δημοσιότητα. Όλα του τα αντικείμενα ήταν καθημερινά γνωστά σε όλους τους πολίτες, διότι ακριβώς αυτό ήταν το θέμα. Να ενημερωθούν μέσα από ποικίλα μέσα, στον τοπικό τύπο, στα ηλεκτρονικά μέσα, σε όλη την Ελλάδα. Επομένως,
τι είδους ανάδειξη και ενημέρωση καλύτερη θα μπορούσε να γίνει μέσα από την Εξεταστική Επιτροπή από την οποία, η οποία ορίστηκε. Θα μπορεί κάποιος να πει ότι εδώ πρέπει να ελεγχθεί η αναγκαιότητα αυτής της προσπάθειας. Και πάλι θεωρώ ότι είναι αυτονόητη η απάντηση. Υπάρχει κανείς που πιστεύει ότι δεν ήταν υποχρεωμένη η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας να ενημερώσει άμεσα τους πολίτες στην φωνική πανδημία η οποία είχε δημιουργήσει τεράστια αγωνία, θα μπορούσε να δημιουργήσει πανικό και κυρίως χωρίς τη γνώση των πολιτών μετά από εισηγήσεις των εξειδικευμένων επιστημόνων για το πώς θα την αντιμετωπίσει. Έτσι οι πολίτες μας κινδύνευαν να μην ξέρουν να προστατευτούν και να οδηγηθούν είτε σε σύνθετες και πολύ δυσμενείς νοσηλίες, είτε να χάσουν ακόμη και τη ζωή τους. Ο Χρήστος Μαργαρίτης θα μας πει για τον καιρό του Σαββάτου στη Δυτική Μακεδονία. Αραιή συννεφιά προβλέπει για αύριο Σάββατο 12 Φεβρουαρίου στη Δυτική Μακεδονία η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Στον όμο Κοζάνης η θερμοκρασία θα κυμανθεί από μείον 3 έως 10 βαθμούς Κελσίου, στον όμο Καστοριάς από μείον 1 έως 8, στον όμο Γρεβενών από μείον 1 έως 11 και στον όμο Φλόρινας από μείον 2 έως 8 βαθμούς Κελσίου. Ας δούμε τώρα τι θερμοκρασία θα έχουν 7 πόλεις στη Δυτική Μακεδονία. Αυτό είναι κυρίες και κύριοι το βραδινό δελτίο ειδήσεων από το Top Channel σήμερα Σάββατο 11 Φεβρουαρίου του 2022. Θυμίζω να ξαναπούμε αύριο λίγο μετά τις 3.30 με την εκπομπή μια εβδομάδα ένα Σάββατο πάντα μέσα από το Top Channel μαζί με Τρίτα Τσιούρα. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ Παρασκευής, ένα υπέροχο ηλιόλουστο όπως όλα δείχνουν Σαββατοκύριακο. Καλή σας νύχτα.